Κύριε Σιωμόπουλε και κυρία Γκαντόνα, 8 μήνες μετά την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, νομίζω ότι το συμπέρασμα που βγαίνει σχετικά με την κυβερνητική πολιτική είναι ότι αυτή εξαντλείται στην αντιμετώπιση της πανδημίας στα όρια της προσωπικής, της ατομικής ευθύνης, η οποία βεβαίως υπάρχει, είναι δεδομένη, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αρκεί. Και μια ατομική ευθύνη η οποία εκδηλώνεται με θετικό τρόπο, νομίζω, στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Το εκδήλωσε και στην πρώτη φάση. Όμως, αυτό που πρέπει να πούμε, κύριε Σιωμόπουλε και κυρία Γκαντόνα, είναι ότι αυτό δεν αρκεί, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες αυτή τη στιγμή μετάδοσης και αναμετάδοσης του ιού, όπως είναι πολύ μεγάλη ή μεγάλη αρκετή χώρη δουλειάς, διάσπαρτη σε όλη τη χώρα, στα Γιάννενα, στις Σέρες, στην Μπέλα, στη Χαλκίδα. Βλέπουμε τι γίνεται. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις αεροπορικές μεταφορές και στα πλοία και στο μετρό και στον ηλεκτρικό και στα αστικά λεωφορεία. Και βεβαίως υπάρχει το πολύ σοβαρό πρόβλημα του συγχρονισμού στα σχολεία, κύριε Σιωμόπουλε και κυρία Γκαντόνα, γιατί εκεί δεν πάρθηκε κανένα μέτρο από την κυβέρνηση έτσι ώστε να αραιώσουν τα τμήματα, έτσι ώστε να προσληφθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί, να έχουμε περισσότερες καθαρίστριες. Τα αιτήματα, με λίγα λόγια, που έχουν και οι κινητοποιήσεις των μαθητών οι τελευταίες, τα ζητάνε βεβαίως και οι εκπαιδευτικοί. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία, εάν λαμβάνονταν, θα βοηθούσαν, και μιλάω για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα έπρεπε να εφαρμόζονται σε μεγάλους χώρους δουλειάς, σε όλους τους χώρους δουλειάς, και δεν εφαρμόζονται, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν απειλές, υπάρχουν εκβιασμοί, μέχρι και αποσιωπήσεις κρουσμάτων έχουμε στους χώρους δουλειάς, προκειμένου να συνεχιστεί η εργασία μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά, δεν αντιμετωπίζονται από την κυβερνητική πολιτική και γι' αυτό βλέπουμε να ξαναφουντώνει η πανδημία.